όταν δεν δίνουμε διεξόδους. Και να έρθουμε στον κύριο Βλαζάκη, στον γυναικολόγο μας και να ολοκληρώσουμε με αυτό, να θυμίσουμε τις περιόδους εκείνες όπου η γυναίκα δοκιμάζεται, θα λέγαμε, σεξουαλικότητά της, έτσι, και ποιες προτάσεις έχει για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Με χρονική σειρά στη ζωή της είναι πρώτα η κοίηση, μετά η λοχεία και στο τέλος η μηνόπαυση. Ναι. Στην κοίηση πώς μπορεί να βοηθηθεί? Να αποδεχθεί ότι η αλλαγή στο σώμα της είναι απόλυτα φυσιολογική, είναι επιθυμητή, είναι πράξη δημιουργίας, είναι ζηλευτή ίσως από άλλες γυναίκες που δυσκολεύονται να το καταφέρουν ή δεν έχουν την ευκαιρία ή τις συνθήκες, ένα σύντροφο, ένα σύζυγο ή ένα γάμο για να αποκτήσουν ένα παιδί. Να αποδεχτεί ότι η αλλαγή αυτή δεν την κάνει λιγότερο επιθυμητή. Να φροντίσει τον εαυτό της, δεν εννοούμε ότι πρέπει να τον παραμελήσει, και την καθημερινή της υγιεινή και την προσοχή του βάρους της και την περιποίηση, τα ξέρετε καλύτερα οι γυναίκες από μένα. Και να μην αποφεύγει την, μάλλον να προσπαθεί να προσελκύσει το σύζυγό της, να μην τον φοβίζει και να μην τον αποτρέπει σε σεξουαλική πράξη. Δεν είναι, όπως είπε και ο φίλος ο ψυχολόγος, δεν είναι απαραίτητο να υπάρχει ούτε διείσδυση πάντα, ούτε να γίνει κάτι το οποίο θα είναι επώδυνο ή μη επιθυμητό ή απορριπταίο από την έγκυο γυναίκα. Άρα μέσα στο ζευγάρι, στην εγκυμοσύνη, μπορεί να βρεθούν τρόποι να έχουν μία, κατά το μάλλον ήτον, φυσιολογική και αποδεκτή και από τους δύο και επιθυμητή σεξουαλική ζωή. Υπάρχουν όμως περιπτώσεις, γιατί, που η γυναίκα μπορεί να θέλει, αλλά ο άντρας να τρομάζει. Ωραία. Και σε αυτές τις περιπτώσεις ίσως εσείς θα είστε ο μόνος. Μπορούμε να δώσουμε, θα πρέπει να τον ηρεμήσετε. Ναι, μπορούμε να δώσουμε κάποιες εγγυήσεις και να αναφερθούμε και στο πώς μπορεί να εξασφαλίσει, χωρίς να ελαττώσει την ποιότητα του σεξ, ότι δεν θα γίνει ούτε απόρριψη από τη γυναίκα, αλλά ούτε και κάτι επικίνδυνο για την εγκυμοσύνη. Μάλιστα. Πάντως δεν απαγορεύεται σε μια φυσιολογική κοίηση, χωρίς επιπλοκές και χωρίς επεμβάσεις ή υψηλού κινδύνου κοίηση, δεν απαγορεύεται σεξουαλική ζωή καθόλου στους μήνες της κοίησης. Στη λοχεία τώρα τα πράγματα είναι πιο δύσκολα, διότι υπάρχει και ένα απαιτητικό μωράκι που διεκδικεί την προσοχή της γυναίκας και ο άντρας ίσως αισθάνεται διπλά παραμελημένος. Είναι πιο περίπλοκα και γιατί υπάρχει το τρίτο πρόσωπο, αλλά και γιατί υπάρχει άλλος προσανατολισμός συναισθηματικός και από τον άντρα που νιώθει ότι πρέπει να κάνει περισσότερα πράγματα και ίσως είναι έχει και μια απόρριψη μέσα στην οικογένεια, μια που ξαφνικά βρέθηκε και ένα τρίτο πρόσωπο, και αν είναι αγόρι ίσως διεκδικεί και την πρωτοκαθεδρία στην καρδιά της μαμάς, και από την άλλη μεριά στη γυναίκα, γιατί επομίζεται διπλάσιο κόπο, γιατί τώρα έχει κάποιες ορμόνες οι οποίες δεν ευνοούν και τόσο πολύ την ερωτική διάθεση από ό,τι έχει αποδειχθεί, όπως η προλακτίνη του θυλασμού, αν και οι γυναίκες λένε ότι νιώθουν καλύτερα σεξουαλικά στη λοχεία. Έχει αλλάξει το σώμα, είπαμε, γιατί έχει γεννηθεί ένα παιδί από τον κόλπο ή έχει προκύψει μία κεσαρική. Μπορεί να έχουμε και κατάθλιψη. Και σύν της άλλης υπάρχει ένα τρομερό μπαράζο ορμονών, το οποίο οδηγεί από την απλό άγχος και θλίψη και υπερβολική υπευθυνότητα μέχρι την κατάθλιψη σε βαθμό ψυχιατρικό. Και εκεί πάλι η κατάλληλη βοήθεια και συμμετοχή από τον άντρα, αν έχει την υπομονή και όποτε μπορεί να συνδράμει, με την κατάλληλη βοήθεια και από τον ψυχολόγο, λιγότερο από τον γυναικολόγο, περισσότερο και από τον ψυχίατρο σε δυσκολότερα περιστατικά, βοηθούν ούτως ώστε να μην υπάρχει αυτή η αποχή, το μεγάλο χάσμα. Δηλαδή μετά από 30-40 μέρες από ένα φυσιολογικό τοκετό ή μια κεσαρική, είναι έτοιμος ο οργανισμός της γυναίκας να έχει ξανά μια φυσιολογική σεξουαλική ζωή. Φτάνει βέβαια να έχει τη διάθεση,
Σαν να έχει το χρόνο. Μάλιστα. Και φτάνει να έχει και τις προϋποθέσεις. Δηλαδή να είναι επιθυμητή ακόμα από το σύντροφο. Στην ημινόπαυση τι γίνεται τώρα? Στην ημινόπαυση είναι το μεγαλύτερο σοκ του οργανισμού και είναι ανεπιστρεπτή ευθύνουσα η πορεία. Αποχαιρετά με τη σεξουαλικότητα? Δεν αποχαιρετά η γυναίκα τη σεξουαλικότητα. Υπάρχουν γυναίκες, μην αναφέρω ηθοποιούς, που είναι 50 και 60 και 70 και είναι επιθυμητές από, από όλους τους συνεφίλ. Εκείνες δεν... όμως το εισπράττουν αυτό, σαν επιθυμία δηλαδή. Δεν ξέρω, δεν έχω γνωρίσει κάποια, δεν μου έχει εκμυστηρευτεί κάτι και δεν ξέρω τι... Δεν είναι μόνο τι δείχνεις, ναι, δεν ξέρω τι προσωπικό γόλγο θα περνάνε, αυτό δεν το ξέρει κανείς. Τέλος πάντων, για να σοβαρευτούμε, είναι μια φάση που θέλει υποστήριξη και θέλει λίγο φαρμακευτική υποστήριξη. Και δεν μιλάω μόνο την ορμονική υποστήριξη, η οποία γίνεται υπό προϋποθέσεις, μετά από εξετάσεις και υπό περιορισμούς. Γιατί πριν από 10-20 χρόνια γινόταν κάπως ανεξέλεκτα και στα πλαίσια της καλής σκηνικής παρουσίας και του φαίνεστε, του δέρματος, της όψης, του μυαλού, των μαλλιών, του στήθους, της σωματικής κατανομής του λίπους, με αποτέλεσμα να γίνουν κάποιες υπερβολές, ιδίως υπερατλαντικές, και να έχουμε κάποιες κακοήθειες, κάποιους καρκίνους που δεν είμαστε σίγουροι αν οφείλονται σε αυτό, αλλά σίγουρα υπάρχει μια συσχέτιση. Συνεπώς, υπό κατάλληλες προϋποθέσεις και υπό αυστηρό ιατρικό έλεγχο, ναι, υπάρχει ορμονική θεραπεία υποκατάστασης, ιδίως για αυτές τις γυναίκες που μπαίνουν στη φάση της μηνόπασης, σε μικρότερη ηλικία από τον 52 ετών, που θεωρείται η οροφή, μια φυσιολογική και αποδεκτή οροφή. Συγχρόνως, η άσκηση, η ελάττωση του καπνίσματος, η καλή κατάσταση του σωματικού βάρους, βοηθούν σαφέστατα στο να η πρόληψη της οστεοπόρωσης. Βοηθούν σαφέστατα ώστε να κρατιέται το σώμα σε καλή φάση, που αυτό βοηθά και στην καθημερινή σεξουαλική διάθεση και στην απόδοση, ναι, της γυναίκας όσο αφορά το σεξ. Επίσης, μια άλλη μεγάλη ομάδα που δεν την αναφέραμε έχει να κάνει με την ολική αφαίρεση μήτρας. Ναι, τρομερή δοκιμασία, ναι, για τη γυναίκα. Υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις όπου η εμινόπαυση δεν είναι φυσική εμινόπαυση εξαιτίας της έκπτωσης της λειτουργίας των ορμονών της φυσικής. Και πολύ απότομη και σε νεαρότερες ηλικίες. Είναι ευνουχιστική, παύλα χειρουργική, εξτοξινθικών, εμινόπαυση. Εκεί αυτή είναι χειρότερη. Σοκ είναι ακόμα γιατί μεγαλύτερο. Το σοκ είναι στιγμιαίο και δεν υπάρχει έννοια της κλιμακτηρίου, των σκαλοπατιών που είπαμε, που όσο και απότομα και να είναι, έχουν μία βαθμίδωση. Εκεί υπάρχει ένας ευνουχισμός, δηλαδή ένα σταμάτημα της ορμονικής υπόστασης, που εκεί σίγουρα χρειάζεται ορμονική βοήθεια και υποστήριξη, και εκεί χρειάζεται και την ψυχολογική υποστήριξη. Η ερωτική επιθυμία ωστόσο μπορεί να ξανακερδιθεί κάτω από αυτές τις συνθήκες, μπορεί να ξανακερδιθεί, αλλά είναι και δύσκολο και επίπονο και χρειάζεται συνδυασμό και φαρμακευτικής ορμονικής θεραπείας, αλλά και φαρμακευτικής ψυχιατρικής θεραπείας. Δεν μιλάω για βαριά ψυχιατρικά φάρμακα, αλλά ίσως ένα ελαφρύ αντικαταθλιπτικό που είναι της μόδας στην Αμερική, ή ένα, αλλά γίνεται κατάχρηση, ή ένα φυτικό ιστρογόνο, ή κάτι πιο ηρεμιστικό φάρμακο όταν έχει τις νυχτερινές εφιδρώσεις ή τη νυχτερινή, την αϊπνία. Είδατε πως σοβαρέψαμε τα πράγματα όταν θέλουμε, είδατε, με το που σταμάτησε ο ψυχολόγος μας να μιλάει, εμείς πιάσαμε κατά αμύγως ιατρικά, γίνονται πιο βαριά τα πράγματα και μιλάμε για βαριά περιστατικά. Αλλά ο έρωτας είναι χαρά και είναι και ευτυχία. Και βασικά όλοι πρέπει να έχουν δικαίωμα στον έρωτα σε κάθε ηλικία. Σαφέστατα. Είναι... Έτσι δεν είναι. Και νομίζω αχέγωνο. Είναι παρήγορο το τηλεφώνημα που δεχτήκαμε του 70χρονου που διεκδικεί τη σεξουαλικότητά του και ας μουρμουρίζει η γυναίκα το από μέσα. Έχει δικαίωμα και νομίζω ότι αυτό κρατάμε κυρίως από όλη την εκπομπή, ότι σε κάθε ηλικία πρέπει να έχουμε δικαίωμα και οι παντρεμένοι έχουν ψυχή που λένε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την συμμετοχή σας και για τις πληροφορίες που μας δώσατε. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε και εσάς, φίλοι τηλεθεατές, για την προσοχή σας, για τη συμμετοχή σας. Καλό ξημέρωμα. Γεια σας.